Και καλημέρα στον πρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, που είχε την καλοσύνη να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτή την αισιοδοξία ότι αν το δει κανείς από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία, αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί μια κατακλυσμιαία αλλαγή στην Ευρώπη, σπρώχνει την Ευρώπη, ας πούμε, προς την στρατηγική της ενοποίηση. Συμφωνώ. Ήταν καταληκτικό το γεγονός. Πάντα υπάρχουν στιγμές οι οποίες λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά από ότι χρόνια ολόκληρα στην ιστορία. Η Ευρώπη αντιδρά με ανακλαστικά πολύ ενδιαφέροντα, αντιλαμβάνεται ότι χωρίς πολιτική οντότητα δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά συγκροτείται η Δύση. Αυτό που κλονίστηκε λίγο με τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Biden στο Αφγανιστάν και μετά στον Ειρηνικό ωκεανό με την AUKUS, νομίζω ότι έχει ήδη αποκατασταθεί. Αλλά μην ξεχνάμε από την άλλη μεριά ότι η Ρωσία είναι μια ευρασιατική χώρα, υπάρχει η ασιατική όψη της, η Δύση αντιδρά, οι κυρώσεις λειτουργούν, θα δεινοπαθήσει η ρωσική οικονομία, υπάρχει αποκλεισμός από το διεθνές οικονομικό σύστημα. Αυτό είναι βέβαια μια δυτικοκεντρική θεώρηση. Οι σχέσεις της με τις ασιατικές χώρες είναι πιο πολύπλοκες, πρέπει να τις αναλύσουμε, αλλά συμφωνώ απολύτως με όσα άκουσα ότι λέγατε προηγουμένως, πως κανείς δεν κέρδισε έναν επιθετικό πόλεμο. Στο τέλος της ημέρας. Ας υποθέσουμε ότι την κατακτά την Ουκρανία. Είναι μια χώρα με τεράστια έκταση, με έναν πληθυσμό που ανθίσταται, με εθνικό αίσθημα πλέον, με αίσθημα ταυτότητας και υπερηφάνειας. Αναζωπυρώνονται πολύ βαθιές και περίεργες ιστορικές μνήμες. Πώς θα τη διαχειριστεί τη χώρα αυτή? Και μόνο η κατοχή της είναι ένα τεράστιο δυσβάστακτο οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Και μιλάμε για μια νέα κατάσταση. Δεν πρόκειται αυτό να τελειώσει σήμερα, αύριο. Μιλάμε για μια νέα φάση της ιστορίας. Από την άλλη μεριά, διάβαζα σήμερα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων ότι η Ρωσία έχει ήδη μεταφέρει σιωπηρά τα τελευταία χρόνια. Είχαν μια ανάλυση πολύ ενδιαφέρουσα οι Financial Times. Το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών της αποθεμάτων που μέχρι πρόσφατα ήταν στη Δύση, τα έχει ήδη μεταφέρει στην Κίνα και σε άλλες χώρες, στην Ινδία και αλλού, ακριβώς σαν να προετοιμαζόταν για μια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση με τη Δύση. Γι' αυτό σας μίλησα, για την ασιατική όψη της, που επίσης πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ, αλλά είναι αξιοπερίεργη, βέβαια, μάλλον αξιοσημείωτη, και η ψυχραιμία και η μετριοπάθεια με την οποία η Κίνα αντιμετωπίζει το ζήτημα. Σωστά. Διότι δεν θέλει να διαταράξει τις δικές της σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την δική της πολύ λεπτή ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είδατε ότι εστάλει μια υψηλού επίπεδου αμερικανική αποστολή στην Ταϊβάν ήδη χθες. Άρα νομίζω ότι λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλές παραμέτρους και η κινέζικη ηγεσία. Γι' αυτό και η πρότασή της τελικά είναι να μεσολαβήσει για να βρεθεί μια ειρηνική, εντός εισαγωγικών, ή πάντως πιο ορθολογική λύση στο πρόβλημα της Ουκρανίας, το οποίο αρχίζει και αποκτά πολύ μεγάλο βάθος. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία στην κινέζικη πρόταση είναι ότι σημειώνουν οι Κινέζοι ότι τάσσονται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Πάντα δηλώνουν την πίστη τους στο διεθνές δίκαιο και πολλές φορές μιλούν πράγματι για την εθνική ανεξαρτησία, εννοώντας βεβαίως ότι για αυτούς υπάρχει το δόγμα της μίας Κίνας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά αυτούς και την Ταϊβάν. Μια άλλη φορά. Μπορεί να κάνει κανείς πια μια πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πρώτον στο έδαφος, στην εξέλιξη των επιχειρήσεων, και δεύτερον πολιτικά, στην ισορροπία Δύσης-Ρωσίας? Κοιτάξτε, στο έδαφος βλέπουμε ότι εξελίσσονται με πολύ μεγάλη δυσκολία για τον επιτιθέμενο, που είναι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει εντυπωσιάσει η αντίσταση του ουκρανικού λαού και των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων. Εγώ σας λέω ότι επιτυγχάνει τους στόχους και ότι σταματά ή κάμπτεται η αντίσταση και ότι έχει τον έλεγχο των πόλεων. Πώς θα ελέγξεις όλη αυτή την τεράστια επικράτεια, πώς θα ελέγξεις εστίες αντίστασης οι οποίες δεν έχουν τακτικό χαρακτήρα? Και δεύτερον, αντιλαμβάνεστε ότι η σκέψη πως θα έφευγε ο πρόεδρος Ζελένσκι και θα βάζουν μια κυβέρνηση ρωσόφιλη υπό τον απόλυτο έλεγχό τους,
για παράδειγμα μια επιστροφή του Προέδρου Γιανουκόβιτς, αυτή η λύση δεν είναι πια εφικτή κατά τη γνώμη μου, διότι δεν θα αναγνωριστεί διεθνώς. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επανέλθει. Και εσωτερικά δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να επικρατήσει μετά το όσα έχουν γίνει αυτές τις μέρες. Εσωτερικά, όπως ξέρετε, υπάρχει ο έλεγχος δια της βίας, της συμβολικής και της υλικής, αλλά υπάρχει και η νομιμοποίηση. Η νομιμοποίηση δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ ένα τέτοιο σχήμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι έχουμε πάει σε μια περιπέτεια η οποία αφορά τον κόσμο, τη Ρωσία την ίδια. Βέβαια τα πρώτα θύματα είναι οι Ουκρανοί και το κύμα προσφύγων το οποίο υποδεχόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Mm-hmm. Τώρα, την Κυριακή δημοσιεύσατε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που είχε πολλές διαστάσεις ενδιαφέροντος, αλλά και μία που αφορούσε τα ελληνοτουρκικά. Έχει γίνει μια διατυπώνεται εκτίμηση ότι ενώ στην αρχή, όταν πρωτοεκδηλώθηκε η επίθεση Πούτιν στην Ουκρανία και υπήρχε τότε η άποψη ότι αυτό θα τέλειωνε γρήγορα και εύκολα για τον Πούτιν, αυτό πιστεύαν ή φοβόντουσαν οι περισσότεροι, διατυπώθηκε ο φόβος ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ένα παράδειγμα και για τον Ερντογάν, για παράδειγμα, να ακολουθήσει αυτήν την αναθεωρητική και επιθετική πολιτική. Τώρα διατυπώνεται η υπόθεση ότι ακριβώς επειδή υπήρξε αυτή η τεράστια και πρωτοφανής αντίδραση της Δύσης συνολικά και της κοινής γνώμης απέναντι σε αυτό που κάνει ο Πούτιν, αυτό θα απέτρεπε και οποιαδήποτε τέτοια σκέψη από την πλευρά της Τουρκίας. Καταρχήν δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτήν την αισιόδοξη ανάγνωση. Κοιτάξτε, θα το δούμε ρεαλιστικά το ζήτημα. Έλεγα στο άρθρο μου αυτό ότι ούτε η Τουρκία είναι Ρωσία, ούτε βεβαίως η Ελλάδα είναι Ουκρανία. Σωστά. Μιλάμε για δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, για δύο χώρες δυτικές. Η γραμμή μας πρόδωσε για λίγο, την αποκαταστήσαμε. Λέγατε, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ελλάδα, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία και η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία, αλλά οι συνειρμοί έγιναν βεβαίως στην αρχή της κρίσης. Προφανώς, αλλά έλεγα επιπλέον ότι η Ελλάδα είναι, λέμε, τα συνήθη, και τα οποία είναι πολύ ουσιώδη, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, του ΝΑΤΟ. Και η Τουρκία όμως είναι εξίσου παλιό μέλος του ΝΑΤΟ, εξίσου κρίσιμο μέλος. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο χώρες εντάχθηκαν από κοινού στην πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ το 1952, υπό συνθήκες ψυχρού πολέμου, πολύ έντονου ψυχρού πολέμου. Η λογική ήταν πάντα να ανακόπτεται η κάθοδος της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες, στη Μεσόγειο. Οι δύο χώρες λειτουργούν από κοινού στην άποψη αυτή, δηλαδή στον γεωστρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, αλλά θα έλεγα και σε έναν παραδοσιακό ιστορικό σχεδιασμό των δυτικών δυνάμεων σε σχέση πάντα με τη Ρωσία, ανάλογα με τις εξελίξεις της και με την πολιτιακή της μορφή κάθε φορά. Η Τουρκία διεκδικεί τον εξαιρετισμό της, θέλει να είναι περιφερειακή δύναμη, θέλει να κρατάει στενές σχέσεις φιλίας και σύγκρουσης με την Τουρκία, σε πάρα πολλά, με την Ρωσία, σε πάρα πολλά μέτωπα. Όμως, όταν τα διλήμματα είναι απόλυτα, με τοπικά, είναι μια δυτική χώρα. Η βάση του Ινσιρλίκ είναι εκεί, με τα πυρηνικά όπλα, πάρα πολύ κρίσιμη βάση, μια από τις κρισιμότερες στον ευρωπαϊκό χώρο. Και βεβαίως επικαλείται την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των στενών, δηλαδή τη συνθήκη του Μοντρέ. Η συνθήκη του Μοντρέ είναι δίδυμο με τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν μπορεί να επικαλείσαι τη συνθήκη του Μοντρέ και να επιβάλλεις σωστά τα μέτρα που προβλέπονται υπό συνθήκες πολέμου για την διέλευση από τα στενά και να αγνοείς το υπόλοιπο διεθνές καθεστώς της περιοχής. Άρα η Τουρκία βλέπετε ότι, όπως ήταν υποχρεωμένη, κάνει μια επίδειξη δυτικού προσανατολισμού. Με επιφυλάξεις, με κάποιες χρονικές υστερήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας. Βέβαια, και με επιφυλάξεις για τις κυρώσεις, διότι θέλει να κρατάει αυτήν την ιδιομορφία, τον εξαιρετισμό της, που είναι ιδιομορφία γεωγραφική πρωτίστως. Αλλά βεβαίως στο τέλος της ημέρας, όπως λέτε, είναι μια χώρα που συντάσσεται με τον ΝΑΤΟ, που συντάσσεται με τη Δύση, και ως εκ τούτου νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή και είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει μια συζήτηση των ηγετών των δύο χωρών. Αυτή ήταν το ενδιαφέρον στοιχείο της πρότασής σας την Κυριακή στο άρθρο σας. Ήταν αυτή, ότι τώρα είναι μια καλή στιγμή να πάρουμε την πρωτοβουλία για να γίνει μια επικοινωνία. Μια επικοινωνία όχι για τα διμερή, όχι για τα ελληνοτουρκικά, όχι για το κυπριακό, αλλά για την Ουκρανία, για την κατάσταση στην περιοχή, για την κατάσταση στον κόσμο, για το πώς θα λειτουργήσει η λεγόμενη παλιά νότια ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μέσα στο πλαίσιο της νέας δομής διοίκησης του ΝΑΤΟ
η οποία έχει διαμορφωθεί από το 2011 και μετά. Και εν πάση περιπτώσει, η διεύλη πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή και όταν έχεις τέτοιου είδους εξαιρετικά γεγονότα, όταν έχεις τέτοιου είδους ιστορικές προκλήσεις, πρέπει να αξιοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα της επαφής και του διαλόγου. Αν κατάλαβα καλά, το θέμα τέθηκε χθες στην συζήτηση στη Βουλή και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε αυτή την ιδέα. Ναι, και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή και θετική δήλωση, την οποία και εγώ θέλω να υπογραμμίσω. Θα πρέπει να πω βεβαίως ότι και ο κύριος Τσίπρας, που μετήχε στη σχετική συζήτηση, ήταν θετικός, άρα έχουμε νομίζω μια καταγραφή πολύ παραγωγική από την άποψη αυτή στη χθεσινή συζήτηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τσίπρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.